Μετά από τις αναταράξεις που προκάλεσε η πανδημία στη σχολική κοινότητα, οι εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα ελληνική πίζα, όπως ονομάζονται, έρχονται να προκαλέσουν νέο κύμα αντιδράσεων στη σχολική κοινότητα, με τους εκπαιδευτικούς να μιλούν για κατηγοριοποίηση σχολείων και μαθητών παρά τον πιλωτικό χαρακτήρα των εξετάσεων. Το πιο σημαντικό θα ήταν να δούμε Πώ θα καλύψουμε τα γνωστικά κενά των μαθητών και όχι πώ θα τα διαπιστώσουμε. Γιατί από τη στιγμή που θα τα διαπιστώσουμε με τον τρόπο που θα γίνει, αυτό το πράγμα δεν θα αξιοποιηθεί σε εισαγωγικά για την κάλυψη των κενών, αλλά θα αξιοποιηθεί. Για να στιγματιστούν κάποια σχολεία, ότι δίθεν δεν έχουν καλό επίπεδο, και είτε να μειωθεί η χρηματοδότησή του, είτε δυστυχώ και κάποια μικρά επαρχιακά σχολεία να κλείσουν. Όλο αυτό το πράγμα γίνεται δίχω το Υπουργείο Παιδεία να έχει απαντήσει σε κανένα από τα βασανιστικά ερωτήματα του χώρου της παιδείας, τα οποία ταλαιπωρούν γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς όλα αυτά τα χρόνια. Οι εξετάσεις προγραμματίζονται στις 18 Μαΐου για τους μαθητές της 6ης Δημοτικού και της 3ης Γυμνασίου σε 600 σχολεία της χώρας, εκ των οποίων σε 21 Δημοτικά και 19 Γυμνάσια της Κρήτης. Για το Ηράκλειο πρόκειται για το 1ο Δημοτικό Αλκαρνασού, το 401ο, το 25ο και το 303ο Δημοτικό Ηρακλείου, καθώς και τα Δημοτικά Εμπάρου, Τσιφούτ, Καστελίου, Πετροκεφαλίου και Σκουρβούλων. Στο Λασίθι έχουν επιλεγεί το τρίτο δημοτικό σιτία, στο δεύτερο δημοτικό Ιεράπετρας και τα δημοτικά κάτω χωριού και κουτσουρά. Στο Ρέθιμνο έχει επιλεγεί μόνο το 15ο Δημοτικό Σχολείο, ενώ στα Χανιά είναι το 10ο και 13ο Δημοτικό Χανίων, το 1ο Δημοτικό Νέα Κοιδονία και τα Δημοτικά Σχολεία Βρυσσών, Κολυμβαρίου, Στερνών, Σφακίων και Γεωργιούπολη. Σε ό,τι αφορά στα γυμνάσια, στο Ηράκλειο είναι το 1ο, το 11ο και το 4ο γυμνάσιο Ηρακλείου, αλλά και τα γυμνάσια Βιάνου, Μοχού, Επισκοπή, Τυμπακίου και Πύργου Μονοφατσίου. Στο Λασίθ είναι το 1ο και 3ο γυμνάσιο Αγίου Νικολάου, το 2ο γυμνάσιο Σιτία και το γυμνάσιο Τουρλωτή. Στο Ρέθυμνο είναι το 5ο γυμνάσιο Ρεθύμνου, το γυμνάσιο Φουρφουρά και το γυμνάσιο Κοξαρέ. Τέλο, στα Χανιά είναι το δεύτερο γυμνάσιο Χανίων, το γυμνάσιο Παλαιόχωρα και το ιδιωτικό γυμνάσιο Θεοδωροπούλου. Μα ενδιαφέρει η ένταξή του και η μορφωτική και η ψυχολογική, όχι αυτή τη στιγμή εξετάσει που απλά ε, θα του στρεσάρουν και δεν προσφέρουν και τίποτα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό το πράγμα αποστερεί κάθε χαρά ε, γνώσει και εμπλοκή ανάμεσα στου εκπαιδευτικού και στου μαθητέ. Στου ενέστιε αντιδράσει όμω έχει προκαλέσει και η επαναφορά τη Τράπεζα Θεμάτων, η οποία σύμφωνα με του εκπαιδευτικού επιχειρεί τον αποκλεισμό των μαθητών από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Απλά για να μην το χρεωθεί το κράτο, βάζει αυτού του μηχανισμού ώστε να νομίζουν οι μαθητέ ότι είναι ανίκανοι και οι καθηγητέ ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά του. Πάντω, στι 18 Μαου η Ελμεστορέθμου επιχειρώντα να μπλοκάρει τι εξετάσει Πίζα έχει κηρύξει στάση εργασία στα σχολεία που πρόκειται να διεξαχθούν.